Έχει μια ωραία απορία, τι είναι η προσκομιδή, αλλά θα ήθελα να έχουμε κάποιο χρόνο για να πούμε κάτι για αυτήν, ίσως την ερχομένη φορά. Εδώ αναφέρεται ακόμη η περίπτωση για ποιο λόγο θεωρούνται εκκλησιαστικός ακάθαρτες οι λεχόνες και οι έχουσες την έμεινον ρίσιν και δεν μπορούν να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν. Γιατί η λεχόνα δεν επιτρέπεται να βγαίνει έξω από το σπίτι της? Μάθησε. Λοιπόν, να πάρω το πρώτο. 40 ημέρες λέγεται ότι η γυναίκα που εγέννησε δεν πρέπει να βγαίνει από το σπίτι της, δεν πρέπει να δέχεται επισκέπτας και λοιπά. Αυτό είναι απλώς, δεν το λέει η Αγία Γραφή 40 ημέρες να μην βγαίνει κανείς έξω, αυτό είναι στις παραδόσεις μας. Όλοι έτσι το πιστεύουν. Αν ρωτήσετε μια ηλικιωμένη γυναίκα, αυτό θα σας πει. Και οι γιαγιές που δίνουν συμβουλές στις νεότερες, αυτό θα πούν. Δεν είναι λοιπόν κάτι θρησκευτικό αυτό? Όχι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε γιατί. Μια γυναίκα η οποία είναι λεχόνα κινδυνεύει να πάρει μικρόβια και να τα μεταδώσει ακόμη και στο παιδάκι της. Για λόγους λοιπόν προνοίας, καθαρά για λόγους προνοίας, η γυναίκα αυτή δεν πρέπει να έχει επαφή με άλλον κόσμο. Δεν απαγορεύεται όμως να βγει από το σπίτι της. Το ξαναλέγω. Μπορεί να πάει στην αγορά, να ψωνίσει κάτι άμα έχει ανάγκη. Μπορεί, αν διαθέτει η οικογένεια αυτοκίνητο, να βγουν ένα περίπατο, αν θέλουν, και ούτω καθεξής. Απλώς υπάρχει μία φροντίδα, μία πρόνοια να μην κολλήσει κάποια αρρώστια, μην πάρει κάποιο μικρόβιο και μάλιστα το μεταδώσει και στον ήπιο. Αλλά για το πρώτο θα διόρθωνα εκείνο το εκκλησιαστικός, νομικός θα το έλεγα. Η γυναίκα δεν είναι ακάθαρτη καθιονδήποτε τρόπον. Είναι μία περίοδο μόνο που λέγεται νομικός ακάθαρτη. Την καθιστά ο Θεός ακάθαρτη με ένα νόμο. Γι' αυτό λέγεται νομικός ακάθαρτη. Όπως ακριβώς δεν υπάρχουν και τροφές, ζώα κτλ. Που να είναι ακάθαρτα. Είναι γνωστό ότι ο Θεός απηγόρευε να προσφερθούν θυσία ζώα τα οποία ήσαν, ξέρω εγώ, τα μονόχυλα. Ο γάιδαρος, έτσι, η καμήλα. Απηγορεύεται, το άλογο απηγορεύεται. Έπρεπε να είναι δίχυλα. Το ξέρετε από την... αν κάνετε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, ζωολογία. Μπράβο. Λοιπόν, τα δίχυλα μπορούσαν να προσφερθούν θυσία. Το πρόβατο, το κατσίκι και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να προσφερθεί ο σκύλος ως θυσία. Η γάτα δεν μπορεί να προσφερθεί. Έτσι υπήρχε η διάκριση καθαρών και ακαθάρτων ζώων. Αλλά ο Θεός δεν έχει κάνει τίποτε το ακάθαρτο. Θα ήταν περίεργο ο Θεός να κάνει ακάθαρτα ζώα. Το υπογραμμίζω αυτό. Δεν υπάρχουν λοιπόν ακάθαρτα ζώα. Λέγονται μόνο νομικώς ακάθαρτα. Νομικώς δηλαδή εγώ καθορίζω, να λέει ο Θεός, όχι οντολογικός αλλά νομικός, σύμφωνα με τον νόμο που τώρα βάζω, ότι ξέρω εγώ το άλογο είναι ακάθαρτο. Έτσι καθορίζω τη γυναίκα ακάθαρτη για 40 ημέρες. Γιατί άραγε? Δεν είναι, προσέξτε, προσέξτε, δεν είναι οντολογικός ακάθαρτη. Ή κάθε μήνα που γίνεται και εδώ η γνωστή, το γνωστό θέμα που αναφέρεται. Δεν είναι η γυναίκα ακάθαρτη, άπαγε, άπαγε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι η γέννηση ενός ανθρώπου είναι μέσα στο χώρο μιας ακαθαρσίας. Άπαγε, κάθε άλλο, κάθε άλλο. Νομικός, γιατί? Διότι όπως εξηγούν οι πατέρες ότι η γυναίκα, συγγνώμη, ο άνδρας, ο σύζυγός της, ο Εβραίος, δεν ήταν πάντοτε προσεκτικός. Και επειδή πάντοτε υπήρχε ένας κίνδυνος για την γυναίκα, τουλάχιστον 40 ημέρες. Λέγει ο νόμος, καθιστώ την γυναίκα, τη λεχόνα, τη λεχοίδα, την καθιστώ ακάθαρτη, μόνο και μόνο να μην την πλησιάσει ο σύζυγος. Διότι αν την επλησίαζε έπρεπε να κάνει καθαρμούς ο σύζυγος. Καθαρμούς. Έτσι λοιπόν τι κάνει ο Θεός εδώ? Προστατεύει τη λεχοίδα. Και ένα τελευταίο,
Γιατί υπάρχει κίνδυνος, πραγματικά υπάρχει κίνδυνος για μια γυναίκα λεχόνα. Και ένα τελευταίο, να μην κοινωνήσει και να μην πάει στην εκκλησία. Στις αποστολικές διαταγές βρίσκομαι ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν θέση. Και ότι μπορεί κανείς, βεβαίως μια γυναίκα, να πάει στην εκκλησία και να κοινωνήσει. Αλλά αν το ακούσουν, ποιοι θα το ακούσουν, ή από την καζέτα αυτή ποιοι θα το ακούσουν, δεν ξέρω, θα πούν τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ό,τι γράφουν τα παλιά μας βιβλία, οι νόμοι, οι εκκλησιαστικοί. Αλλά κάπου κάπως διατηρείται αυτό και λέει η γυναίκα δεν θα λειτουργηθεί, δεν θα κοινωνήσει, δεν θα λειτουργηθεί. Εγώ θα σας έλεγα ότι ας μην κοινωνήσει. Λένε μάλιστα, δεν θα προσκυνήσεις αυτό, δεν θα ανάψει το καντήλι στο σπίτι, δεν τόσα, ξέρω, και τόσα πράγματα. Όχι, η πραγματικότητα είναι ότι και στην εκκλησία θα πάει κτλ. Έστω επιτέλους ας μην κοινωνήσει. Και αυτό είναι μια βαρία που λέγω. Δηλαδή, έχουμε κείμενα των αποστολικών διαταγών που λέγουν ολόκληρες περικοπές, που δεν δύναται να θεωρηθεί η γυναίκα ότι είναι ακάθαρτη. Και μάλιστα λέγει, δεν έχει το, θέλετε επικρατούσει αυτό, ότι δεν έχει κάποιες μέρες το Πνεύμα το Άγιον, διό όνομα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιον θα μπαίνει και θα βγαίνει. Τι πράγματα είναι αυτά? Αυτά είχα να απαντήσω και για αυτή την